Άγιος Παυσίκακος, επίσκοπος Συνάδων, που σήμερα εορτάζει και στα Κοκκινοχώρια, από ό,τι ξέρω, τον τιμούν ιδιαιτέρως και νομίζω του ετοιμάζουν και παρεκκλήσιο. Εύχομαι να πάψει τα κακά τα δικά μας που γίνονται αιτία για τα κακά της ανθρωπότητας. Η Αγία Γλυκερία που σήμερα εορτάζει να γλυκάνει τις καρδίες μας, να μας μάθει πρώτα και κύρια να αγαπούμε τον αγαπημένο, τον Χριστό, και ύστερα όλους τους υπόλοιπους. Αξίωσέ με, Χριστέ μου, να σε αγαπήσω. Έτσι να προσεύχεστε. Σήμερα μνημονεύομαι και τελούμε τα μνημόσυνα δύο πολύ πολύ αγαπημένων μας ανθρώπων. Τα 9 ημέρα του Οσίου Πατρός Σιμών Πολυβίου και το ενιάψιο μνημόσυνον της γιαγιάς μας Μυροφόρας. Τι κοινων είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι? Ο ένας παπάς, ο πάτερ Πολύβιος, έγγαμος, με γυναίκα, με παιδιά, με εγγόνια, με πολλά πνευματικά τέκνα. Η Μυροφόρα και αυτή έγγαμη, από 33 χρονών χείρα με 4 παιδιά, και μετά θάνατον, όταν εμφανίστηκε στην αδερφή της Μάρθα, της είπε: «Με έβαλεν ο Θεός μαζί με τις παρθένες». Της λέει: «Μα ήσουν παρθένα?» Εσύ, της λέει, αφού έκαμε 4 παιδιά, είχες άντρα. Της λέει: «Η παρθενία δεν είναι αυτό που νομίζαμε εις τη γη. Παρθενία είναι να προσέχουμε τον νου μας». Έτσι είπε η Αγία Ψυχή της Μυροφόρας στην αδελφή της Μάρθα. Και εγώ, της λέει, μόλις εκοιμήθη ο άντρας μου ο Θεοχάρης, επρόσεχα τον νου μου. Μόλις τον έβλεπα να γέρνει σε κάποια αμαρτία, ψυχική, σαρκική, πνευματική, αμέσως σε μετάνιωνα. Γρήγορα. Δεν το καλλιεργούσε μέσα της, ούτε να το κάνει ενοχές. Και κάτι άλλο που έκανε η γιαγιά η Μυροφόρα, που ήταν κοινών και αυτό μαζί με τον πατέρα Πολύβιο, και οι δύο εμνημόνευαν. Εκατοντάδες, χιλιάδες ονόματα. Και οι δύο, παρόλο που η Μυροφόρα ήταν γυναίκα και έγγαμος, όπως είπαμε, και ο πάτερ Πολύβιος έγγαμος μεν, αλλά ιερωμένος, και οι δύο τους έδωσε ο Θεός και βαθιά γεράματα, αλλά παρακαλούσαν και οι δύο να τους κρατήσει τον νου τους, τη μνήμη του νου, όσο γίνεται πιο καθαρή, πιο διαυγή. Γιατί? Για να θυμούνται ονόματα πολλά και να τα ενώνουν με την αιώνια μνήμη του αιώνιου Θεού. Όποιος έβλεπε τον πάτερ Πολύβιο πώς εμνημόνευε στην πρόθεση, εποθαύμαζε. 80 χρονών ηλικιωμένος, 90 χρονών, ακόμα και στα ύστερά του, του λέγαμε: «Κάτσε, πάτερ», διότι η μνημόνευση στην πρόθεση γίνεται όρθιος ο παπάς. Καθόταν, έκαμε μια υπακοή, και εκεί που καθόταν τον άκουες να μνημονεύει. Δημητρίου, Γεωργίου, Κωνσταντίνου, Βασιλικής, Κυριακής, Ειρήνης, Ειρήνης, Άννας. Δεν σταματούσε να μνημονεύει. Το ίδιο η γιαγιά η Μυροφόρα. Κάθε βράδυ εμνημόνευε δύο ολόκληρα χωριά. Και όσους την ευεργέτησαν και όσους την αδίκησαν εις την προσφυγιά. Όταν την ερώτησα: «Πόση ώρα σου παίρνει το μνημόνευμα, γιαγιά, τη νύχτα?» 2,5-3 ώρες, μου λέει. Και αν δεν έχω ύπνο, μου λέει, αρχίζω πάρει που την αρχή. Αυτή είναι η δουλειά μας. Είτε είμαι ιερείς πατέρες και διάκονοι, οι μοναχές, οι μοναχοί, είτε εσείς οι έγγαμοι, οι λαϊκοί. Θεία λειτουργία σημαίνει λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες, θεία κοινωνία δηλαδή, του σώματος και του αίματος του Σωτήρος Χριστού που ενίκησε το θάνατο.
και το κοινωνούμε για να μπορέσουμε κι εμείς να νικήσουμε το δικό μας θάνατο, την αμαρτία μας, τον διάβολο. Αλλά η λειτουργία είναι και μνημόνευσης ονομάτων, πολλών ονομάτων και Αγίων και Αγγέλων και της Παναγίας. Όταν λέει ο παπάς εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, εκείνη την ώρα μνημονεύεται η Παναγία. Μέχρι και η Παναγία θέλει να τη μνημονεύουμε. Μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γιατί η Θεία Λειτουργία είναι το αναστημένο σώμα του Σωτήρος Χριστού. Γεμάτον Πνεύμαν Άγιον, προσφερόμενον εις το Θεόν Πατέρα. Γι' αυτό σας παρακαλώ και πάλι όλους, είτε είστε στο δωμάτιό σας, στο κελί σας, στη Θεία Λειτουργία, μνημονεύετε ονόματα και ζωντανών, αλλά περισσότερων και κοιμημένων. Κύριε Ιησού Χριστέ, να λέτε, Υιέ του Θεού, ελέησε τους και κοιμημένους. Έτσι να λέτε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησε τους και κοιμημένους. Και να δείτε τι χαρά θα έρθει στην καρδία σας, τι χάρις, τι γλύκα σαν την Αγία Γλυκερία και πώς θα πάψουν και τα κακά σας σαν τον Άγιον Παυσίκακο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος.